Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε όσους έχετε συνδεθεί από μακριά. Ευχαριστούμε και όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ. Υγείως ευχαριστούμε τον ομιλητή της σημερινής παρουσίασης, τον κ. Άντι Νταβίδη, που οι παριστάμενοι το γνωρίζουν καλά, γιατί είναι συνάδελφος που είχε μια εξαιρετική παρουσία στη διάρκεια της ειδικότητάς του στο κοινό μας. Επομένως, είναι γνωστός και αγαπητός. Είχε ασχοληθεί με τον COVID και ο COVID είναι ακόμα εδώ. Δηλαδή δεν έχει εξαφανιστεί σαν οντότητα. Θα συνεχίσουμε να ζούμε με το COVID, άρα θα πρέπει να ξέρουμε για τις αντικομιστικές εκφράσεις και αυτό είναι το αντικείμενο της παρουσίας του κ. Νταβίδη. Σας παρακαλώ να αρχίσετε να σας ευχαριστώ. Θα σε λίγο την πόνη διονάτων. Καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κύριο Πρασόπουλο για τα καλά του λόγια, φυσικά. Και τον κύριο Χατζηδάκη για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση. Να σας παρουσιάσω σήμερα ένα θέμα που αφορά την ανακλόνηση του πνευματικού παρεχήματος ασθενών με COVID-19 με έμφαση στα ευρήματα της αξιονομικής τώρακας της υγείας της ευκρίνειας. Καθώς επίσης και τις δυνατότητες που μπορεί να έχουμε όσον αφορά την οργομετρική ανάλυση των βλαβών στο θώρακα. Το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ουσιαστικά τα δεδομένα που θα λάβουμε προς όφελος του ασθενή. Από τον Μάρτιο του 2020, η λίμωξη COVID θεωρείται πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με την λίμωξη αυτή να προκαλεί πάνω από 6,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 34.000 θάνατοι. Με τη χώρα μας να λαμβάνει την 31η θέση στη σχετική λίστα με τους όρους της θανάτους. Το 80% των ασθενών εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία, ένα 15-20% σοβαρή πνευμονία, ένα 5-10% οδηγείται σε σοβαρή ανεξαρτητή δυσχέρεια και πολυοργανική ανεπάρκεια. Όσοι από τους ασθενείς εισέρχονται και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, χρειάζονται περίπου 5 μέρες μέσω ώρα από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και την εισαγωγή. Ενώ όσοι καταλήγουν, 9 είναι οι μέρες ως μέσο όριο από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι την κατάληξή τους. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου με κακή πρόγνωση αφορούν την ηλικία άνω των 60 ετών, το φύλο, οι άντρες έχουν χειρότερη πορεία σύγκριση με τις γυναίκες και η παχυσαρχία, η οποία τετραπλασιάζει την πιθανότητα σε ασθενείς με BMI πάνω από 45. Άλλες ομάδες κινδύνου με κακή πρόγνωση είναι οι κατακτημένοι ασθενείς σε κέντρα αποκατάστασης, ασθενείς με συνοστηρότητες, όπως το σαχαρόδι διαβήτη, στεφανία νόσο και ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D. Όσον αφορά τη διάγνωση, η μέθοδος εκλογής παραμένει το PCR test, το οποίο εμφανίζει αρκετά υψηλή λιπότητα, πάνω από 98%, με την ευαισθησία του να κυμαίνεται από 60 μέχρι 97%. Και έτσι ο αριθμός των ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων είναι αρκετά σημαντικός, αρκετά αυξημένος. Παθοφυσιολογικά, ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της πρόσδεσης της S πρωτεΐνης που διαθέτει στο περίπτωμά του μέτρους υποδοχής του μετατοπικού ενζήμου της αγκετενσίνης 2, που εντοπίζονται στα πνευμονοκύτταρα τύπου 2, το ενοθύλιο τετρακεψιλίδων. Εκεί προκαλεί πνευμονώδη ανταπόκριση, ενεργοποίηση κυττάρων της άμυνας του οργανισμού, όπως μακροφάγων και διάχυτη ψηλιδική βλάβη, ενώ επίσης ελαττώνεται και το λειτουργικό πνευμονικό παρέχημα, οδηγώντας έτσι πολλές φορές σε οξία ανεξαρτητή δυσχέρεια των ασθενών. Η ανοσιακή αυτή απόκριση προκαλεί συστηματική συνέχεια πνευμονώδη ανταπόκριση με την ενεργοποίηση και έκκληση μεγάλου αριθμού κυτοκινών, όπως την τρεβευκίνηση 6, την τρεβευκίνηση 1β, με τελικό αποτέλεσμα έτσι βλάβη σε πολλά όργανα του οργανισμού και ανεπάρκεια αυτών. Από τα συμπτώματα τα συχνότερα είναι το εμπύρετο, ο βήχας, η ανοσμία, η καταβολή και η δύσμια, με όλα τα συστήματα σχεδόν του οργανισμού να προσβάλλονται από το κεντρικό νευρικό μέχρι και το δέρμα. Τα σοβαρότερα επακόλουθα είναι η πνευμονική εμβολή, η ενδοβάθμια αιμοθρόμβωση, η προσβολή του μυοκαρδίου, εγκεφαλίτιδα, διάχυτη εγκυπτήξη και οξία νεφρική ανεπάρκεια. Από τα συστήματα που προσβάλλονται, το αναφυστικό είναι το πιο συχνά προσβαλλόμενο σύστημα, με την ακτινογραφία θώρακας να αποτελεί πρώτη γραμμή από την ιστική μέθοδο, όχι μόνο σε επιβεβαιωμένα περιστατικά λίμωξη COVID-19, αλλά και σε ασθενείς με υποψία νόσου, ήπιας ή σοβαρής συμπτωματολογίας, στους ασθενείς για τους οποίους νοσηλεύονται και παρακολουθούνται και παρακολουθεί την πορεία των βλαβών τους, καθώς και επίσης και σε ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας με τις φορητές ακτινογραφίες θώρακος, όπου υπάρχει έτσι μια δύσκολη διαχείριση αυτών των ασθενών. Παρά την αυξημένη χρήση της,
Εμφανίζει αρκετά χαμηλή ευαισθησία συγκριτικά με την αξονική θόρακος. Είναι φυσιολογική σε ασθενείς με ήπια, συνήθως είναι φυσιολογική σε ασθενείς με ήπια μορφής συμπνοματολογία, ενώ από εκείνους που θα νοσηλευτούν, το 69% θα εμφανίσει παθολογική ηλιοθόρακος στην εισαγωγή τους, δηλαδή αγχοντερόπλευρες, περιφερικού τύπου, πυκνοτικές βλάβες, κυρίως στα βασικά τμήματα των πνευμόνων. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 80% των ασθενών εκείνων οι οποίοι θα εμφανίσουν βλάβες κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Τώρα έγινε από την αρχή, από την έναρξη της πανδημίας, μια συζήτηση για το εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το διαφορετικό υπερηχογράφημα ως έτσι χρήσιμο εργαλείο και εκτιμήσεις αλλά και παρακολούθησης των βλαβών από τη λίμωξη COVID. Ο υπέρηχος εμφανίζει μια ευαισθησία που κυμαίνεται μεταξύ 68% και 93%, με την αρνητική προγνωστική του αξία να κυμαίνεται μεταξύ 52% και 94%. Δείχνοντας έτσι ίσως και την αξία του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν μπορεί και εφόσον χρησιμοποιηθεί, σαν μέθοδος αποκλεισμού της νόσου. Συνήθως οι ομάδες των ασθενών οι οποίοι περνούνται περισσότερο είναι τα παιδιά και οι έγκυες ασθενείς, κυρίως λόγω της μη χρήσης ιωτήσεως ακτινοβολίας, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα και σε ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας, που η διαχείρισή τους είναι και λίγο δύσκολη. Γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς με νόσο COVID ή πιάση σοβαρής συμπνοματολογίας. Όσον αφορά τώρα τα πνευστικά ευρήματα, συνήθως αυτά είναι αγχοντερόπλευρα και καταλαμβάνουν τα βασικά και οπίστια τμήματα των πνευμόνων. Στην πάνω αριστερή εικόνα βλέπουμε την απεικόνιση ενός φυσιολογικού πνεύμονα και τις γραμμές α που αντιστοιχούν σε υπερηχογενείς οριζόντιες γραμμές εδώ, ανάμεσα στις σκιές των πνευμών. Ενώ το πιο σύνηθες έβριμα στη λίμωξη COVID αποτελούν οι γραμμές Β. Αυτές αντιστοιχούν σε κατακόρυφες περιφρονγενείς γραμμές, οι οποίες ξεκινάνε από την υποζωοκότα και κατευθύνονται προς τις πύλες κεντρικά των πνευμόνων. Οι γραμμές αυτές μπορεί να είναι εστιακές ή διάχυτες και υποδηλώνουν ουσιαστικά μια διαταραχή αερισμού της περιοχής, της αποκορυφωμένης περιοχής. Άλλα ευρήματα σημαντικά είναι η πάχη στην υποζωοκότα, οι ασυνέχειες αυτού, όπως βλέπουμε εδώ, η περιφρονγενής υποζωοκότας διακοπή σε αρκετά σημεία αυτού και οι πυκνώσεις. Οι πυκνώσεις αντιστοιχούν σε περιοχές ετερογενής οικογένειας, κυρίως περιφερικά, οι οποίες είτε μπορεί να είναι μονίδεις ή πολλαπλές και μπορεί να εμφανίζουν ακόμα και εικόνα αεροβροχογράμματος, όπως δείχνουν εδώ τα πελάκια. Άλλο ένα σημαντικό έβριμα είναι και η επανεμφάνιση των γραμμών α σε περιοχές όπου υπάρχουν βλάβες, κάτι που υποδηλώνει ουσιαστικά την αποκατάσταση του λειτουργικού πνεύμονα. Τώρα, όσον αφορά την αξονική θόρυβος υψηλής ευκρίνειας. Αυτή, όπως ξέρουμε, γενικά είναι ένα βασικό διαγνωστικό εργαλείο πολλών πνευμονικών νόσων, κυρίως λόγω και της ικανότητας που έχει να απεικονίζει το δευτερεύον πνευμονικό λόβιο, άρα και τις παθολογίες αυτού. Εμφανίζει, όσον αφορά τη λίμωξη COVID που μας ενδιαφέρει, ευαισθησία συγκρίσιμη με την PCR, κοντά στο 97%. Ωστόσο, η ειδικότητά της κυμαίνεται αρκετά χαμηλά, από 25 μέχρι 56. Ενώ έχει και τη δυνατότητα να αναδείξει βλάβες πολύ πριν την θετικοποίηση του PCR test. Τώρα, όσον αφορά την χρήση της αξονικής θόρακος ως διαγνωστικό εργαλείο, μέχρι και τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το θεωρεί απλά ως συμπληρωματική εξέταση διάγνωσης και αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξέταση διάγνωσης. Με αρκετές εταιρείες θώρακος, είτε να μην την προτείνουν καθόλου ούτε για screening σκοπό, είτε όπως η Flash Society, να την προτείνει για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, όπως νοσηλευόμενους ή και συμπτωματικούς ασθενείς με συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις, νοσηλευόμενους με νόσο COVID με επιδείνωση της κλινικής τους εικόνας, ή τις ασθενείς με υποψία επιπλακής σας COVID-19 πνευμονίας. Τώρα, τα ευρήματα στην αξονική θώρακος του COVID-19 πολύ τα γνωρίζουμε. Τα πιο συνήθιση ευρήματα είναι οι περιοχές στα μπίση άλλου, αμφωτερόπλευρες, διάσπαρτες στο πνευμονικό παρέγχημα, κυρίως περιφερικά, με ή χωρίς συνοδές περιοχές πυκνώσεων. Άλλα πρωτεύοντα ευρήματα είναι το πρότυπο crazy paving, δηλαδή οι περιοχές στα μπίση άλλου με πάχυση των μεσολοβιδίων διαφραγματίων, η διεύρυνση των μικρών αγκείων μέχρι και την περιφέρεια και πάχυση περιεγκειακού και περιβροχικού χώρου. Ένα ιδιαίτερο έβριμα, το σημείο στόχου, το οποίο ουσιαστικά είναι μια εστιακή πύκνωση με παρουσία πυκνοτικού δακτυλίου πέρυσι αυτής. Γίνεται συζήτηση για αυτό το έβριμα, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παθοδρομικό σημείο για την νόσο, αφού εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε COVID ασθενείς. Άλλα άτυπα ευρήματα αποτελούν η λεφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου, η πλευρευτική συλλογή, το σημείο της ατόλης, τριμβατρότυπο, πνευμοθώρακας, πνεύμο μεσοθωράκιο.
Τα βήματα που είδαμε εμφανίζουν μια χρονική εξέλιξη στην αξονική θώρακος, με αποτέλεσμα να μπορούμε έτσι κάπως να σταδιοποιήσουμε τα ευρήματα αυτά. Εδώ βλέπουμε αξονικές από τον ίδιο ασθενή. Στην πρώιμη φάση, στις 5 πρώτες μέρες, απεικονίζονται κάποιες περιορισμού τύπου, περιορισμένες περιοχές θανδύσει άλλου, κυρίως παρασπονδυλικά. Αυτές κατά την προοδευτική φάση αυξάνονται και σε μέγεθος αλλά και σε αριθμό, αποτελόπλευες, διάσπαρτες, εδώ. Ενώ κατά τη φάση αιχμής, δηλαδή περίπου στις 2 εβδομάδες, εξελίσσονται σε εκτεταμένα διάσπαρτα πυκνοτικά στοιχεία, εδώ περιφερικά, εδώ αφοτελόπλευρα. Τέλος, στη φάση απορρόφησης, πάνω από 2 εβδομάδες, οι βλάβες αυτές έχουν ελαττωθεί σε μέγεθος και έχουν εμφανιστεί πλέον έτσι, νοτικού τύπου αλλοιώσεις. Υπάρχουν και αρκετές ερευνητικές μελέτες, οι οποίες κατευθύνονται ουσιαστικά περισσότερο στη μελέτη των χρόνων καταλήπων της νόσου και στο long COVID. Long COVID θεωρείται και ορίζεται ως ένα σύνολο σημείων και συμπτωμάτων που επιμένουν έπειτα από 4 εβδομάδες και διαρκούν έως και μήνες από την αρχική λίμωξη με τον ιό. Πάνω από 10% του συνόλου των ασθενών φαίνεται ότι εμφανίζει ή θα εμφανίσει συνέχεια συμπτώματα long COVID, με αρκετές έρευνες, όπως αυτή των Χάν και των συνεργατών του, να δείχνουν ότι στους 6 μήνες ένα 35% των ασθενών που μελετήθηκαν εμφάνισαν νοτικές βλάβες του τύπου των βροχιακρασιών εξέλιξεως, νόδης γραμμοειδής βλάβες, καθώς και πρότυπο μελισσοκυρίφας. Ενώ άλλες, οι οποίες μελέτησαν και στους 12 μήνες, άλλους ασθενείς, έδειξαν ότι και στο 25% των ασθενών μπορεί να εμφανιστούν νόδης βλάβες, όπως εδώ, και κυστικόμορφες. Βέβαια, όπως βλέπουμε, ο αριθμός των ασθενών είναι αρκετά μικρός, οπότε σίγουρα χρειάζεται και περαιτέρω έρευνα για τα χρόνια κατάλοιπα της νόσου. Τώρα, όσον αφορά την ποσοτική ανάλυση των βλαβών, υπάρχουν αρκετές ερευνητικές μελέτες, οι οποίες προτείνουν διάφορες ποιοτικές ή ποσοτικές κλίμακες ταξινόμησης, με στόχο την πρόγνωση και το να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η νόσος. Βέβαια, και αυτά τα συστήματα χρειάζονται την οπτική αξιολόγηση των βλαβών από έναν έμπειρο ακτινολόγο, όπως επίσης και έναν βαθμό τυποποίησης των κλιμάκων αυτών. Η προσπάθεια που συνεχίζει και γίνεται στο Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας, στο ΑΧΕΠΑ, αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή αμοιβώς ποσοτικών μεθόδων, στην αξιολόγηση των βλαβών από τον ιό και συνεργασία με το Τμήμα της Ιατρικής Πληροφορικής, προσδοκούμε στην αναζήτηση εκείνων των ραδιόμιξ που έχουν προγνωστική αξία στην εξέλιξη της νόσου. Δευτερευόντως, στόχοι είναι η δυνατότητα σταδιοποίησης της βαρύτητας της νόσου με την αξονική θόρυβος υψηλής ευκρίνειας, η συσχέτιση των εμπειριστικών εγκλημάτων με τα κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών, ο καθορισμός της προγνωστικής αξίας της ποσοτικοποιημένης ανάλυσης των βλαβών όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη κλινική εξέλιξη και συνεργασία πάλι με το Τμήμα της Ιατρικής Πληροφορικής, την ανάλυση της σύστασης και της ηθής των αλλοιώσεων, καθώς και την χρήση των δεδομένων αυτών και την ανάπτυξη στο μέλλον αλγορίθμων αυτόματης κατηγοριοποίησης και διάγνωσης της νόσου. Οι ασθενείς που ουσιαστικά επιλέγονται για τη μελέτη αυτή μπορούν να χωριστούν σε 2 ομάδες, δηλαδή σε εκείνους με θετικό PCR, οι οποίοι κάνουν αξονική θόρακος στο TEP και εμφανίζουν ήπια έως σοβαρού βαθμού συνειδητοποιημένη από το αναπτυξιακό τους, και σε εκείνους με θετικό PCR, high RCT στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, και οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε θάλαμο ή διασωληνώθηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από τους ασθενείς αυτούς καταγράφουμε και συλλέγουμε διάφορα δεδομένα κλινικο-εργαστηριακά, δηλαδή από το ιστορικό τους, συμπτώματα, συνοσηρότητες, κλινικά σημεία και συμπτώματα, εργαστηριακά δεδομένα και κατά την εισαγωγή τους αλλά και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, τι ανάγκες είχαν σε οξυγόνο, δηλαδή αν χρησιμοποίησαν μάσκες χαμηλής ροής, υψηλής ροής ή μηχανικό αερισμό, και επίσης δεδομένα από την νοσηλεία όσον αφορά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, το αν μεταφέρθηκαν ή όχι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά την έκβαση της νόσου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η ανάλυση, μετά την εξαγωγή των αξονικών από το σύστημα αρχαιοθέτησης και την ανωνυμοποίηση των εξετάσεων, πραγματοποιείται η εισαγωγή των δεδομένων αυτών σε καθιερωμένη πλατφόρμα ανάλυσης εικόνας. Εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος αυτόματης κατάδυμης των νευμόνων, όπου διατηρούμε μόνο το πνευμονικό παρένχημα, το διάμεσο δίκτυο, τους πνευματικούς βρόχους και τα πνευματικά αγγεία. Γίνεται στη συνέχεια, αν χρειαστεί, χειροκίνητη διόρθωση για βελτίωση του περιγράμματος των πνευμόνων και απομάκρυνση τυχόν αναπνευστικών ή καρδιακών artifacts. Λαμβάνουμε έτσι τη μάσκα των πνευμόνων, στην οποία προσαρμόζουμε τα όρια των μονάδων Hounsfield για κάθε τύπο βλάβης. Εφαρμόζεται ξανά άλλος αλγόριθμος για την ανάλυση των πνευμονικών βλαβών, έτσι ώστε να ξεχωρίσουμε μεταξύ τους βλάβες, περιοχές στα μισή άλλου, πνευματικές βλάβες. Και τέλος γίνεται μια αγκομετρική ανάλυση για κάθε είδους βλάβες ξεχωριστά.
Πραγματοποιείται στη συνέχεια μια στατιστική ανάλυση με απλές δυναμικές ή πολλαπλές αναλύσεις της παλινδρόμησης, με στόχο έτσι, τον συσχετισμό των κινητοεργαστηριακών δεδομένων που λάβαμε με τις ποσοτικές μετρήσεις που κάναμε των βλαβών στους ασθενείς. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται και μια ανάλυση κατομιμένου κνεύμωνα με μεθόδους ανάλυσης υφής και αναζητούνται εκείνα τα ραντιόμιση τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν στο να γίνει. Στο να προβλέψουμε ουσιαστικά την εξέλιξη της νόσου. Για να γίνει λίγο πιο κατανοητή η μεθοδολογία, θα δούμε λίγο ένα περιστατικό εγκάστιες τομές αξονικής τομογραφίας της ψυχής ευκρίνειας, που παρατηρούμε αποτερόπλευρες περιοχές στα δύση άλλου και συνοδά πνευματικά ευρήματα. Έχει ήδη γίνει κατάπνιση και των δύο πνευμόνων με τις βλάβες μαζί και χειροκίνητη διόρθωση με απομάκρυνση των καρδιακών artifacts. Λαμβάνουμε στη συνέχεια έτσι, τη μάσκα των όγκων των πνευμόνων μαζί με τις βλάβες αυτές. Πραγματοποιείται η ανάλυση των βλαβών, όπου ξεχωρίζουμε ουσιαστικά, γίνεται διαχωρισμός, χρωματικός διαχωρισμός του φυσιολογικού πνεύμονα και των βλαβών, πυκνοτικές εδώ περιοχές στα μπίση άλλου και πυκνοτικές βλάβες. Και λαμβάνουμε έτσι την ογκομετρική ανάλυση για κάθε βλάβη ξεχωριστά, σε κάθε πνεύμονα ξεχωριστά. Όπως επίσης και διάφορες άλλες παραμέτρους, το standard deviation, μέσος όρος μονάδων Hounsfield, συνολικό όγκο των πνεύμων και των πνευμών. Αυτός ο πίνακας δείχνει ένα δείγμα ασθενών όπου διαθέτουμε τα κλινικοεργαστηριακά τους δεδομένα. Έχουν γίνει και οι εργομετρικές μετρήσεις των λαβών αυτών. Οι παράμετροι αυτοί στη συνέχεια πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση για να δούμε αν όντως υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Όπως για παράδειγμα τη διασωλήνωση με το συνολικό όγκο των βλαβών, τη διασωλήνωση με το συνολικό όγκο των πυκνώσεων μόνο. Και βλέπουμε ότι όντως υπάρχει έτσι μια στατιστική ισχύ. Όσον αφορά τώρα την ποσοτική ανάλυση με τον τρομοκρατικό αυτών βλαβών μέσω τεχνικών ανάλυσης υφής και των ραντιόμιξ, αυτά βασίζονται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή χαρακτηριστικών από τις πνευμονικές βλάβες, ποσοτικοποιώντας τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία φυσιολογικά δεν μπορούν να αξιολογηθούν για υγιεινό οφθαλμό. Γίνεται αρχικά κατηγοριοποίηση των ασθενών με βάση την κλινική βαρύτητα της νόσου, κατάτμιση του πνευμονικού παρενχήματος. Αρμόζεται έτσι αλγόριθμος ανάλυσης δεδομένων σε ολόκληρο το πνεύμονα και όχι ξεχωριστά σε κάθε είδους βλάβη, και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των ομάδων. Εδώ βλέπουμε πάνω από 300 ομάδες ραδιομικών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των βλαβών αυτών. Αυτή αποτελεί μια εργασία της ιατρικής πληροφορικής με ένα δείγμα ασθενών που δόθηκε από εμάς. Προ στόχο είχε την χρήση ολόκληρου του πνεύμονα και τον χαρακτηρισμό της βαρύτητας της νόσου. Έγινε κατηγοριοποίηση των ασθενών με βάση την κλινική βαρύτητα της νόσου και σε normal, non-severe και severe. Και μελετήθηκαν πάνω από 500 ραντιόμιξ. Με χρώμα βλέπουμε τις ομάδες εκείνων των ραντιόμιξ, τα οποία δείχνουν ότι μπορούν με την αξονική, μόλις έρχεται ο ασθενής στο τμήμα των κρατηριστικών, την πρώτη δηλαδή αξονική, μπορεί να διαφορήσουν μεταξύ τους τις ομάδες και την βαρύτητα των ασθενών για το πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Ενδεικτικά, να δούμε κάποια παραδείγματα ασθενών. Εδώ είναι δύο ασθενείς. Η πρώτη είναι μια γυναίκα 36 ετών, μη καπνίστρια, ήπια κλινική εικόνα, χωρίς τις παράγοντες κινδύνου. Βλέπουμε περιορισμένες περιοχές στα μπίση άλλου. Έγινε η ανάλυση των βλαβών αυτών. Έδειξε ένα συνολικό όγκο γύρω στα 300 ml, με όγκο πυκνώσεων 8 ml και ποσοστό, συνολικό ποσοστό προσβολής πνεύμονα 7,5%. Εν αντιθέσει με τον άλλον ασθενή, 67 ετών καπνιστής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του επιδεινώθηκε κλινικά, βλέπουμε ότι ο συνολικός όγκος των βλαβών ναι, μεν είναι περίπου ίδιος, ωστόσο ο όγκος των πυκνώσεων είναι πολύ μεγαλύτερος. Άλλα δύο παραδείγματα. Άντρας 39 ετών, ο οποίος διασωληνώθηκε μετά από 13 μέρες νοσηλείας και ο οποίος επιβίωσε. Βλέπουμε κατά την ανάλυση των βλαβών. Ο συνολικός όγκος βλαβών είναι περίπου 1 λίτρο, με τον όγκο των πυκνώσεων στα 165 ml. Εν αντιθέσει με τον άλλον ασθενή, ο οποίος διασωληνώθηκε 10 μέρες μετά την νοσηλεία του, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε, οι βλάβες, παρά το γεγονός ότι είναι πάλι ο συνολικός όγκος βλαβών κοντά στο 1 λίτρο, ο όγκος των πυκνώσεων είναι πολύ μεγαλύτερος, κοντά στα 240 ml. Τώρα, συμπερασματικά, δείχνει η αξιονική θόρυβος της ευκρίνειας ότι μπορεί να συσχετίσει την έκταση και το είδος των πνευμονικών αλλοιώσεων και κυρίως των πνευμονικών βλαβών με τη βαρύτητα της νόσου, την κλινική πορεία και την τελική έκβαση της νόσου. Η οκομετρική ανάλυση των βλαβών προσφέρει συγκεκριμένα ραντιόμιξ που μπορεί να λειτουργήσουν μελλοντικά ως βιοδείκτες. Και ο συνδυασμός της προσωπικοποίησης των βλαβών με τα ραντιόμιξ χαρακτηριστικά
γιατί όχι να αποτελέσει συμμετοδικά βάση για να εκπαιδευτεί ένα σύστημα βαθιάς εκμάθησης για την επίτευξη ταχείας προσωπικοποίησης των βλαβών, διάγνωση της νόσου και πρόγνωση της αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δαβίδη. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι σε πολύ λίγο χρόνο, μας κάνατε μια συνολική ανασκόπηση, επισκόπηση των αλλοιώσεων της COVID στον έμονα. Μας δείξατε τα απεικονιστικά ευρήματα, μας μιλήσατε για εθνογραφία, περίπους, εξωτερική τομογραφία, το αναλύσατε. Σε δύο σημεία πρέπει να σταθώ, τα είπατε απλώς για να τα δώσω έμφαση, τη σημασία του long COVID, για τον οποίο είναι τώρα και περισσότερη κουβέντα τώρα, και εκεί υπάρχει ρόλος για την εξωτερική τομογραφία. Και στο ότι η εξωτερική στο COVID πρέπει να χρησιμοποιείται με φιλό και όχι σε κάθε ασθενή να γίνεται εξωτερική τομογραφία με τη εισαγωγή του. Πολλές φορές και πριν ακόμα βγει το PCR test. Και αυτό γιατί μας δείξατε τις ενδείξεις από σοβαρές εταιρείες παγκόσμιες ότι δεν συνιστά κανείς να γίνεται και σίγουρα αυτό που ισχύει είναι ότι αν σας δίνει μια αξιολογική εθνογραφία, μάλλον μια εθνογραφία χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα, να το πω έτσι, ας είναι και ένα καλό χωρισμό, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει συνολική. Αυτό δηλαδή είναι και πολύ ακραίο. Και άλλοι δεν έχουν λόγο, αλλά σίγουρα σε αυτό δύσκολα πολύ θα μπορούσε κανείς να έχει οποιαδήποτε επιφύλαξη. Και το λέω για να το. Να υπάρχουν συγκεκριμένα θετικές ενδείξεις, ώστε να γίνει. Και γι' αυτό τέτοιου τύπου εξωτερικές κανονικά εμείς πρέπει να τις αγιόμαστε. Γιατί δεν λέω να μπούμε στις αυστηρές ενδείξεις, αλλά σε εμάς το πρέγμα, αλλά και σαν νοσοκομεία, δεν είμαστε μόνοι, ίσως έχει ξεχυλώσει. Επομένως, ασθενής πρώτα γίνει μια εκμογραφία, αν είναι αρνητική, και ασθενής έγινε ικανοποιητικό χωρισμό, η εξωτερική τομογραφία δεν ενδείχνεται. Και λόγω σε εθνοπροστασία. Τώρα, μας είπατε, μας αναφερθείτε στους υπερήπους που είναι πραγματικά μια πολύ καλή εφαρμογή και υπάρχουν άρθρα. Πολλά τα περισσότερα άρθρα για υπερήπους στο πνεύμα να είναι σε παιδιά, γεύμα του λόγου, μικρότερο σώμα κλπ. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχει προχωρήσει και στους ενηλίκους. Μας δείξατε μια αρνητική προνοστική αξία που ίσως αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εφαρμογή των υπερήπων. Σε σχέση με την απλή εχνογραφία, γιατί δεν θυμάμαι αν το αναφέρατε, ποια είναι η διαφορά της αρνητικής προνοστικής αξίας, δηλαδή αξίζει κανείς να επενδύσει γνώσεις και κόπο στο να ασχοληθεί με τους υπερήπους ασθενείς με COVID, δηλαδή έχει ένα καθαρό πλεονέκτημα υπέρηχε στην αρνητική προνοστική αξία, έστω και στις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, έτσι νεαρούς, γυναίκες, δημοσίου κλπ. Ή τελικά η τεχνογραφία έχει πιο ισχυρή αρνητική προνοστική αξία, επομένως ίσως και υπέρηχε δεν έχουν κάποια θέση. Κοιτάξτε, το μόνο μειονέκτημα που ουσιαστικά ο υπέρηχος μπορεί να έχει είναι το γεγονός ότι δεν καταφέρνει ίσως πολλές φορές να δείξει τις κεντρικές βλάβες από τον COVID, αλλά έχει μια πάρα πολύ καλή απεικόνηση, φυσικά εξαρτάται και από τον χρήστη του υπερήχου, έχει μια πολύ καλή απεικόνηση των περιφερικών τύπου βλαβών, το οποίο ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς κυρίως εκεί εντοπίζεται η λίμωξη. Και θεωρώ ότι όντως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έχει καλή απεικόνηση της υφής των βλαβών, συνοπίζει εύκολα, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλά έτσι, ο υπέρηχος για να βοηθήσει, κυρίως και στην παρακολούθηση συγκεκριμένων ομάδων ασθενών, που είναι βαριά, έτσι ώστε να μην γίνεται έτσι και κατάχρηση, όπως είπατε, και των αξονικών της ιδιωτικής ακτινοβολίας. Ευχαριστώ. Κάποιος συνάδελφος από την αίθουσα που θα ήθελε κάτι να ρωτήσει ή κάποιος συνάδελφος από μακριά θα ήθελε επίσης να ρωτήσει, να συμπληρώσει, να σχολιάσει. Κάνει unmute τον εαυτό του και μπορεί να το κάνει αυτό. Φαίνεται ότι παρότι σύντομος είστε και πολύ σαφείς. Παρ' όλα αυτά και αργότερα, όταν μετά τα περιστατικά που θα μας δείξει ο κ. Μίχας, αν υπάρχουν τέτοιες προσθήκες για συζήτηση ή ευκαιρία για συζήτηση, θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε. Μας παρουσιάσει τα περιστατικά του κ. Μίχας τώρα, που θα μας βοηθήσουν να εμπεδώσουμε αυτά που είδαμε. Καλησπέρα. Θα σας παρουσιάσω ορισμένα ενδιαφέροντα περιστατικά σε ασθενείς με λίμωξη COVID από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, στο πρώτο περιστατικό, ένας ασθενής ηλικίας 35 ετών με ελεύθερο ιστορικό προσήλθε
αναφέροντας συμπτώματα σταδιακά επιδεινούμενα επί 8 ημέρες, αναφέροντας δηλαδή πυρετό, βήχα, δύσπνοια και κεφαλαλγία. Τα λευκά ημισφαίρια ήταν 15.000, ενώ οι σιαρπές το 0.9 και είχε έναν σχετικά ικανοποιητικό χωρισμό οξυγόνου στο 94%. Έγινε PCR test, το οποίο βγήκε θετικό. Στην ακτινογραφία που έγινε εκεί στα ΤΕΠ, αναδείχθηκαν ορισμένες πυκνώσεις στο αριστερό μέσο και κάτω πνευμονικό πεδίο κυρίως. Στην ακτινογραφία που έγινε στα ΤΕΠ, αναδείχθηκαν ορισμένες πυκνώσεις στο αριστερό μέσο και κάτω πνευμονικό πεδίο κυρίως και έγινε εισαγωγή. Την επόμενη μέρα, λόγω κλινικής και αερομετρικής επιδείνωσης, έγινε αξιονική τομογραφία θώρακα, που βλέπουμε στο πνευμονικό παράθυρο περιοχές των VCL που καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος των πνευμών, κυρίως με περιφερική εντόπιση και κυρίως βρίσκονται στους κάτω λοβούς. Είναι τυπική εικόνα COVID. Έχουμε επίσης ορισμένες πυκνωτικές αιστείες στην περιφέρεια των κάτω λοβών, πάχυνση των αγγείων και ολιγάρφινες βροχεκτασίες. Είναι μια τυπική εικόνα COVID σε οξία φάση. Ο ασθενής συνέχεια επιδεινώθηκε και έγινε διασωλήνωση την τέταρτη μέρα. Ενώ δύο μέρες μετά δεν υπήρξε κάποια βελτίωση, η ΣΑΡΠΕ αυξήθηκε και έτσι έγινε καινούργια ακτινογραφία για να αναδειχθεί ο λόγος, όπου αναδείχθηκε υποδόρυο εμφύσημα στο θώρακα, στο αμφότερό πλευρά, το οποίο επεκτείνεται και προς τον τράχυλο. Βλέπουμε ότι όσον αφορά τον υπηρετικό παρέχημα υπάρχει επιδείνωση με αύξηση των πυκνώσεων. Έγινε γι' αυτόν τον λόγο αξιονική τομογραφία που ανέδειξε ένα εκτεταμένο υποδόρυο εμφύσημα στον τράχυλο, στις πλάγες και στην οπίσθια χώρα επιφάνεια του τραχύλου, το οποίο επεκτείνεται δεξιά στον δεξιό παραφαρυγικό χώρο και στον παραπληρωματικό χώρο. Προς τα κάτω βλέπουμε ότι το υποδόρυο εμφύσημα υπάρχει και ένας μικρός κορυφός πνευμοθώρακας δεξιά, ενώ βλέπουμε ότι επεκτείνεται προς το πρόσθιο και θωρακικό τείχομα και τα πλάγια θωρακικά τείχοματα από την πλευρά. Εντός από αυτό όμως υπάρχει και μεγάλη ποσότητα αέρα στο μεσοθωράκιο, μεσοπνευμόνιο, στο ανώτερο και στο κατώτερο μεσοθωράκιο, είναι παρατραχιακά, είναι πέριξ του αρτικού τόξου, είναι στο αρτοπνευμονικό παράθυρο, ενώ προς τα κάτω επεκτείνεται και πέριξ του περικαρδίου, οπότε έχουμε και πνεύμο περικάρδιο. Όσον αφορά το παρέχημα, υπάρχει σαφώς επιδείνωση με αύξηση των πυκνώσεων στους κάτω λοβούς που εμφανίστηκε άλλο προχώγραμμα. Όσον αφορά λοιπόν το πνευμοσοπνευμόνιο στους ασθενείς με COVID, η παθοφυσιολογία δεν είναι σαφής ακόμα. Θεωρείται ότι οι αλλοιώσεις που προκαλούνται στην αρχιτεκτονική του πνευμονικού παρεχήματος με την εκτεταμένη καταστροφή των κυψελικών μεμβρανών αλλά και την πάχυνση που υπάρχει στο τείχομα των βρόχων λόγω ειδήματος και της τραχείας από την προσβολή του ιού, σε συνδυασμό με τους χειρισμούς που γίνονται κατά το μηχανικό κατά τη διασωλήνωση, πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην εμφάνιση του πνευμονίου. Έχει συσχετιστεί με κακή τελική έκβαση του ασθενούς, είναι κακός προγνωστικός παράγοντας και συνήθως είναι αυτοπεριοριζόμενο και αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Δεν έχουν βγει ωστόσο επίσημα guidelines για την αντιμετώπιση του πνευμονίου σε COVID ασθενείς. Στον ασθενή αυτόν έχει συντηρητική αντιμετώπιση και παρά την εικόνα που είχε, σταδιακά βελτιώθηκε και την 10η μέρα ο ασθενής αποσωληνώθηκε και στη συνέχεια έγινε η ακτινογραφία που έδειξε σαφή υποχώρηση των πυκνώσεων των πνευμόνων και πήρε εισιτήριο. Στο δεύτερο περιστατικό έχουμε έναν ασθενή ηλικίας 30 ετών, ο οποίος αναφέρει κληρονομική υποκαλαμοσφαιρινεμία υπαγωγή. Εμφανίζει επίρρωτο επί 7 μέρες, μυαλγίες και βήχα. Δεν έχει αυξημένα λευκά, έχει ωστόσο πολύ αυξημένη σε αρπέ, έχει έναν καλό χωρισμό οξυγόνου.
Έγινε τεστ PCR το οποίο βγήκε θετικό. Ακολούθησε ακτινογραφία στα ΤΕΠ που έδειξε κάποιες πυκνωτικές αιστείες στο δεξί μέσο και αριστερό μέσο και κάτω πνευμονικό πεδίο, ορισμένα τελεκτατικά στοιχεία στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο. Λόγω επιμονής των συμπτωμάτων έγινε την τρίτη μέρα αξιονική τομογραφία θώρακα, όπου αναδείχθηκαν κυρίως στους κάτω λοβούς με περιφερική εντόπιση περιοχές αμπισιάλου και επυκνώσεις κατά τόπους, καθώς και βροχιεκτατικές αλλοιώσεις. Και αυτή είναι μια τυπική εικόνα λίμωξης COVID σε οξεία φάση. Στη συνέχεια, ο ασθενής επιδεινώθηκε. Τη δέκατη μέρα έγινε καινούργια αξιονική τομογραφία, όπου βλέπουμε την εμφάνιση νέων περιοχών θαμβησιάλους στους άνολοφους που δεν προϋπήρχαν, καθώς και πλέον παρατηρείται σχεδόν πλήρης κατάληψη των κάτω λοβών από περιοχές θαμβησιάλου. Βλέπουμε έτσι την εξέλιξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς της πνευμονίας. Επίσης υπήρχαν και ορισμένοι αντιδραστικοί λεπαδένες που δεν προϋπήρχαν στην πρώτη αξιονική. Είναι και αυτό έτσι σημάδι της εξέλιξης και της επιδείνωσης. Ασθενή συνέχισε να επιδεινώνεται. Σε ακτινογραφία που έγινε βλέπουμε πλήρη κατάληψη των πνευμόνων από πυκνώσεις. Η αξιονική τομογραφία που έγινε την ίδια ημέρα ανέδειξε περιοχές αμβισιάλου με επίταση των μεσολαβητικών διαφραγματίων. Είναι το εικόνα του μοσαϊκού, που είναι τυπική σε πνευμονία από COVID. Βλέπουμε ότι έχει καταληφθεί σχεδόν ολόκληρο το πνευμονικό παρέχημα από θαμβίαλο. Υπάρχουν επίσης πυκνώσεις με αεροβροχόγραμμα, βροχεκτασίες. Και επίσης έχουν αναπτυχθεί και μικρές υπεζωκωτικές συλλογές, που δεν είναι και τόσο τυπικό έβριμα σε COVID. Ο ασθενής διασωληνώθηκε και στη συνέχεια έχουμε μια εικονογραφία που δείχνει την 30η ημέρα, που δείχνει εικόνα στην τρόμου οξείας αναπνευστικής της χέρειας. Ο ασθενής αυτό στη συνέχεια κατέληξε. Στο τρίτο περιστατικό έχουμε ένα ασθενή ηλικία 56 ετών, καπνιστής με αρτηριακή υπέρταση, αναφέρει εμπειρία του, καταβολή και δύσπνοια. Έχει 10.000 λευκά και αυξημένη σε αρπέ. Το PCR test βγήκε θετικό. Έγινε ακτινογραφία που ανέδειξε πυκνώσεις στα μέσα και κάτω πνευμονικά πεδία αμφωτερόπλευρα, κυρίως περιφερικά αμφωτερόπλευρα. Έγινε ακτινογραφική τομογραφία θώρακα, που βλέπουμε, είναι την επόμενη μέρα, που βλέπουμε ότι σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των κάτω λογών έχει καταληφθεί από πυκνώσεις και θαμβίαλο και ένα μεγάλο μέρος των άνω λογών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν έντονα artifact από την κίνηση λόγω της δύσπνοιας που είχε ο ασθενής. Την τέταρτη μέρα υπήρξε αερομετρική επιδείνωση. Έγινε νέα αξιονική τομογραφία που βλέπουμε και εδώ την εξέλιξη των πυκνώσεων, που πλέον έχουν εμφανιστεί νέες αιστείες πυκνώσεων στους άνω λογούς και στους κάτω, και με κεντρική και με περιφερική εντόπιση. Επίσης, έγινε και λόγω αύξησης των D-dimer, έγινε στην ίδια εξέταση και αγιογραφία της πνευμονικής αρτηρίας, που αναδείχθηκε κεντρικό έλλειμμα πλήρωσης σε δεύτερη τάξη κλάδο για τον αριστερό κάτω λογό, που η πνευμονική εμβολή είναι και αυτή μία από τις επιπλοκές της νόσου COVID. Ο ασθενής παρόλα αυτά βελτιώθηκε σταδιακά, πήρε εξιτήριο και δύο μήνες αργότερα προσήλθε ως εξωτερικός πλέον για να κάνει έναν επανέλεγχο των πνευμόνων του με αξιονική σε εξωτερική πλέον βάση, που βλέπουμε πλέον ότι έχουν λυθεί οι αλλοιώσεις από COVID που προϋπήρχαν. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον, έχουν αναπτυχθεί νόδεις ταινίες, νόδεις αλλοιώσεις στις προϋπάρχουσες αιστείες θαμβησιάλου και πυκνώσεων. Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε σύνδρομο long COVID. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
απορία περιστατικά και πολύ καλά παρουσιασμένη. Μια απορία που μου είναι από το πρώτο περιστατικό. Και τότε ήταν ενδιαφέροντα από το πρώτο. Εντάξει, είναι κατανοητό, υπάρχει αγισμός, μπορεί οι πιέσεις του μηχανικού αγισμού να ξεφεύγουν, να δεν είναι πάντα εύκολο να τις ρυθμίσεις. Η κοινόσορα σου χαλάει το δικό μου των υψελίδων, άρα μια ρήξη των υψελίδων λειτουργείται. Από εκεί πέρα ο αέρας μέχρι να φτάσει στο υποδόρυ, η λίγη υποδόρυ φύσης και πολύ αυτό. Το συγκεκριμένο άλλο, δηλαδή ποια υπόθεση υπάρχει. Πιθανώς από το ανώτερο μου σωθωράκι, ακόμα δεν το... Δεν έχει γίνει σαπές ποια ήταν η πορεία. Πιθανότερα από το ανώτερο μισθοφοράκι, δεν έχει γίνει κάποια έρευνα να δείχνει. Μήπως αυτή τη βιβλιογραφία ή... Όχι, δεν έχει υπάρξει. Ίσως λοιπόν από το πνεύμα μισθοφοράκι πήγε προς τα πάνω κουλτούρα της περιτονίας και έτσι βρίσκεται. Στα περιστατικά δεν οργάνωσε. Αν κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα ή που μας παρακολουθούν μακριά, και για τα περιστατικά τυχόν, αλλά και για την παρουσίαση που μας έκανε και ο Νταβίδη πιο πριν. Στο κάτι, κύριε Σπολιάς. Τώρα είμαστε σοφοί και λέμε, αυτό είναι COVID, τυπικό COVID. Εάν το γράψουν ασθενείς, με αυτά τι θα βγει ή άλλο. Δεν έχει COVID. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, γιατί σιγά-σιγά... Συνέχεια μπαίνει ουσιαστικά όλη η διαφοροδιάγνωση εκείνο των λοιμόξεων που συνδέονται ουσιαστικά με τις περιοχές στα μίση άλλου. Κάτι αυτοάνωσο, κάτι αλλεργιογόνο, τέτοιες παθήσεις μπορεί να παίζουν. Γιατί θέλω να πω, αυτά είναι τυπικά ευρήματα τώρα στην εποχή του COVID, αλλά γενικότερα δεν είναι τόσο ειδικά ευρήματα. Άρα στη διαφοροδιάγνωση αύριο μπορεί να βρει κάποιος σε μια αξιολογική θώρακος και να έχει 2-3 τέτοια. Μην σκεφτούμε κατευθείαν το COVID πλέον, έτσι, να γυρίσουμε πίσω σε αυτά που ξέραμε πριν, ότι υπάρχουν και οι πλήθος άλλων παθήσεων που μπορεί να κάνει παρόμοια αυκολιστικά ευρήματα, έτσι είναι. Μας πείτε 2-3 από αυτά. Εντάξει, αυτή η επισήμα είναι σημαντική, γιατί άλλο να μαθαίνει κανείς ότι όλα είναι COVID, όταν βέβαια υπάρχει πανδημία. Αλλά τώρα που έχει πάψει η πανδημία, δεν μπορεί να είναι όλα COVID και οι αλλεργικές βροχιολίδες θα κάνουν αυτά και οι ειδικοί λοιμόξεις θα κάνουν αυτά. Το ενδιαφέρον είναι να σκεφτεί για αυτά που μας είπε, δηλαδή ότι υπάρχει μια κατανομή, υπάρχει ένα άδωρο πρότυπο που είναι περιφερειακό, που πάει πιο πολύ στις βάσεις, ότι η συνύπαρξη διαφορετικών μορφών, όπως μας έδειξε το σύμπτωμα του στόχου και η καμβίλαλος και η πνευμονία, δεν θα βρει άλλα νοσήματα να το κάνουν αυτό. Επομένως, κανείς πάει σε πράγματα που τον συνυπολογίζει και πράγματα που τον βοηθάνε. Αλλιώς η καμβία εδώ είναι. Ναι, έχει μεγάλο κόστο. Το άλλο που είπατε πριν, κύριε Πασόπουλε, με τον αέρα παντού, να δεν μου βγάζει κανείς από το μυαλό ότι αυτοί οι ασθενείς που εντάξει είναι και σε μονάδες εντατικής, κάποια βελονίτσα πήγε κάπου λάθος. Δεν θα το μάθουμε. Αλλά γιατί όντως είναι λίγο περίεργο πώς φτάνει ο αέρας εκεί. Παρά ήταν πολλές. Και ήταν και πολλές, σαν να πήγε πιο πολύ σε εκεί δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν θα το μάθουμε. Άμα δεν υπάρχει και βιβλιογραφία που μας είπατε ξεκάθαρο, σενάριο δεν υπάρχει. Μόνο προς το υπάρχει σενάριο στο πώς πηγαίνει ο αέρας στο μεσοθωράκιο. Ναι. Εκεί δείξατε μια βιβλιογραφική αναφορά, ναι. Που ήταν ένας που είχε... Αναφέρει στη βιβλιογραφία αυτή, στο άρθρο αυτό που βρήκα, αναφέρει και για υποδόρυ εμφύσιμα σε ασθενείς με COVID διασωλωμένους. Δεν λέει τον τρόπο, αλλά αναφέρει ότι παρατηρείται. Σκεφτούμε, ας θυμηθούμε με τι, αν είναι, δεν ξέρω, ήταν τα πρώτα κύματα αυτός ο ασθενής. Αλλιώς, τότε να θυμηθούμε ότι πώς κυκλοφορούσαν οι νοσηλευτές και οι γιατροί μες στις μονάδες, σαν αστροναύτες, με αυτά τα τζαμάκια τα οποία με λίγο υδρότα θα μπώνουν. Και αυτοί πρέπει να κάνουν παρακέντηση, ας πούμε, σφαγίτιδας ή το οτιδήποτε στο ανώτερο, στο τράχυλο και στο μεταφράκι. Οπότε μπορεί κάλλιστα να τραυματιστεί. Και να τραυματιστεί. Ωραία. Να κλείσουμε λέγοντας ότι μπορεί ο COVID να μην είναι της μόδας πια, αλλά στην Ελλάδα καταγράφεται πάνω από 100 κρούσματα την εβδομάδα. Περνάμε τα ψηλά των εθνικών, γιατί τώρα ασχολούμαστε με λίγο το φοβολογικό κλίμα. Αλλά οι νεκροί υπάρχουν. Είναι πάνω από 100 κάθε εβδομάδα. Αυτό φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί.
Άρα, ενώ είναι εδώ και συναντάμε σε συναντήσεις, μπορεί να μην διέγεται τόσο πολύ το υγειονομικό σύστημα ή μονάδα τη θεραπεία, αλλά ενώ είναι δίπλα. Ενώ όλα αυτά που μα είπατε είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Σα ευχαριστούμε για αυτό. Ευχαριστούμε για το μαζί μα μακριά και κυρίω κοντά. Και το ρωτήμα μα πριν για την άλλη Τετάρτη. Ευχαριστούμε.